Κύριε Τουτζάρη, καλησπέρα από τον Λίμπερο. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Να τον παραλείψουμε καλύτερα τον πληθυντικό Ευγενίας, νομίζω δεν χρειάζεται. Να το πάμε στον ελληνικό. Εσύ το ξεκίνησες. Λοιπόν, μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕΡΓΟ Τέλης, για να ασχοληθούμε κυρίως γιατί η Super League 2 είναι ένα χιλιοταλαιπωρημένο πρωτάθλημα το οποίο απασχολεί και την πόλη μας. Ξεκινάει βέβαια με τα τωρινά δεδομένα. Σήμερα που μιλάμε, Τετάρτη 20 του Οκτώβρη, ξεκινάει το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό όμως, Γιώργο μου? Ναι. 100%. Γιατί υπήρχε και η, πέρα από την, θα μας πεις και για τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη που είχατε, αλλά κινήθηκαν λίγο τα νήματα, να το πω έτσι, και ο μηχανισμός, ξέρω δεν σας αρέσουν αυτά, γι' αυτό τα λέω, τις τελευταίες ημέρες για να φτάσετε επιτέλους σε μια ημερομηνία. Ναι, είναι γεγονός ότι για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2, όπως συνηθίζουμε πλέον να το λέμε με την επίσημη του μορφή, ναι, χρειάζονται να κινηθούν πολλά πράγματα και να ευθυγραμμιστούν πολλοί πλανήτες για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τελικά. Όπως κάθε χρονιά, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου που συμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα, στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Τώρα να σου πω κάτι. Το συζητούσαμε πριν μια-δυο εβδομάδες εδώ πέρα στην εκπομπή και με τον αντιπρόεδρο της Super League, τον διάδοχό σου συγκεκριμένη θέση, τον Αχιλέα τον Μπίκα. Έγινε πέρυσι ένα πρωτάθλημα το οποίο κατά γενική ομολογία ήταν το καλύτερο στις Β' Εθνικές τα τελευταία 10 χρόνια. Και πάμε τώρα με ένα νέο φορμάτ, με δύο ομίλους, με 30 πόσες ομάδες. Έχω χάσει και εγώ λίγο το μέτρημα τώρα, δεν θυμάμαι πόσες είστε αυτή τη στιγμή. Γιατί όλο αυτό, ενώ έχεις μια τόσο καλή μαγιά από πέρυσι, να πηγαίνεις και να το χαλάς? Και τώρα εντάξει, η κουβέντα πάει εμέσως στον Υφυπουργό Αθλητισμού. Κοίταξε, το να αλλάζουν το φορμάτ και να αλλάζει η φιλοσοφία, κάθε τι στο οποίο μπορεί μια κυβέρνηση, η πολιτική να επέμβουν, εντάξει, δεν μας εκπλήσει και τόσο και δεν είναι το πρόβλημά μου προσωπικά αυτό. Κάθε υπουργός, εφόσον φτάνουμε και στο σημείο να χρηματοδοτούμαστε κιόλας είτε από την ΕΡΤ είτε από το στοίχημα, όπως όλος ο αθλητισμός, πιστεύει ότι μπορεί να γίνει το προϊόν ακόμα καλύτερο κατά τη δική του λογική. Το πρόβλημα δεν έγκυται στο τι πιστεύει ο καθένας και τι είναι το καλύτερο να γίνεται, όσο αυτό που έγινε φέτος είναι ότι δεν φρόντισαν ώστε τα πράγματα να εξελιχθούν γρήγορα και να βάλουν τις δικλείδες εκείνες, ώστε να μην είναι διάτριτες οι διαδικασίες που θα αφορούν πόσες ομάδες θα συμμετέχουν, με ποιον τρόπο θα μπουν στο πρωτάθλημα και αν μπορούν να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια, αν θα μπορεί η ΕΠΟ να βάλει κάποιες ομάδες από το παράθυρο και να μπερδευτεί η κατάσταση όπως μπερδεύτηκε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πολλά. Απλά βλέπει ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν ξεκινάει και προφανώς δεν το παίρνει στα σοβαρά. Mm-hmm. Παρότι πέρυσι ήταν ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα μέχρι και την τελευταία του αγωνιστική και νομίζω ότι συνέβαλε κατά πολύ και η πορεία που είχε η δική μας η ομάδα, που έκανε άνω κάτω τα play-off πέρυσι, και δημιούργησε έτσι μια κατάσταση η οποία ακόμα και οι αδιάφοροι ή οι άνθρωποι που δεν πολύ βλέπουν ποδόσφαιρο να τους δημιούργησε έστω και την περιέργεια να κάτσουν να το παρακολουθήσουν. Βέβαια το φινάλε του πρωταθλήματος, ενός πολύ καλού πρωταθλήματος, δεν είναι καλό επειδή ανέφερε στη δική σου ομάδα και δεν έχει τώρα να κάνουμε το ότι σε έχουμε στον αέρα. Όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα άλλωστε είδε πέρυσι τι έγινε στη Νίκαια με τον Ιωνικό και πώς ανέβηκε ο Ιωνικός. Αλλά εντάξει, δεν σας πτώησε, σηκώσατε κεφάλι πάλι και ξεκινάτε τη σεζόν με τον ίδιο στόχο, φαντάζομαι κι εσείς. Εντάξει, κοίταξε, η ζωή από μόνη της σε όλα τα επίπεδα δεν είναι δίκαιη. Οπότε δεν βρίσκω το λόγο γιατί να είναι και στο ποδόσφαιρο να υπάρχει δικαιοσύνη. Αναζητούμε δικαιοσύνη και σίγουρα είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε, αλλά σίγουρα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα και να μπορούμε να προχωράμε ανεξάρτητα το τι θα συμβεί. Στο ποδόσφαιρο βέβαια, για να πω την αλήθεια, με το VAR τα τελευταία δύο χρόνια έχει αποκατασταθεί αρκετά η δικαιοσύνη και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μόνο το ποδόσφαιρο με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί να επικαλεστεί ότι έχει μια πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Το VAR, το οποίο και η τεχνολογία θα ήταν ωραία, το βλέπουμε και στην Super League 2 σε κάποια φάση. Τώρα εντάξει,
Ανοίγω παρανοίξω τώρα Κοστίζει. μια άλλη κουβέντα. Κοστίζει, κοστίζει, ναι. Κοστίζει, ναι, Γιώργο, μου το ξέρω ότι κοστίζει πάρα πολύ. Θα ήταν ωραίο πάντως να το βλέπαμε. Εντάξει, σε ένα πρωτάθλημα που έχει χαρακτηριστεί με διάφορους τρόπους τα προηγούμενα χρόνια. Δημιούργησε, εγώ θα πω, μια καλή κληρονομιά πέρυσι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τη συνεχίσει και την νέα σεζόν. Θα βάλω μια ανωτελεία για να δούμε τι θέλει κιόλας, γιατί έχουμε μια παρέμβαση από τον Χρύσανθο Τσαλτίδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Ναι. Και δύο να θέλω να ευχηθώ, γιατί από σήμερα λίγο μπορεί να πολύ. Και πρόσφατα. Ναι, αλήθεια είναι. Απλά επειδή είμαστε ζωντανός οργανισμός ως ραδιόφωνο, δεν έχω δει μεγαλύτερη ουρά στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Μέτωπο προσανατολικά έχουν γίνει δύο ατυχήματα. Εγώ για καλή μου τύχη πηγαίνω από την άλλη πλευρά. Η ουρά είναι στο ύψος του Ωραιοκάστρου, μέτωπο προς τα ανατολικά, λέω τώρα, έτσι. Ναι. Μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι όλο με αυτοκίνητα, είναι χιλιόμετρα ολόκληρα όπως αντιλαμβάνεστε. Στον δρόμο, από ό,τι αντιλήφθηκα, σε δύο σημεία υπάρχουν ατυχήματα. Το λυπηρό είναι ότι υπήρχαν τρία ασθενοφόρα τα οποία είναι εγκλωβισμένα, γιατί δεν μπορούν στον περιφερειακό, σε αυτό το περιφερειακό, να ελιχθούν, να κάνει κάποιος την άκρη ή οτιδήποτε άλλο. Και μακάρι να μην έχουμε και κάτι πιο δυσάρεστο. Πάντως έρχεται να ζέσει και με την Λεωφόρο Νίκη σήμερα αυτό. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς θα ξεπλέξουν. Μιλάμε τώρα για μια απόσταση χιλιόμετρων, έτσι. Ναι. Που είναι όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, παιδιά, όσοι περνάτε τα διόδια και πάτε μέτωπο προς τα ανατολικά, μπείτε κάπου μέσα. Από κάπου μην αλλού, πάτε ευθεία, θα κάνετε 5 ώρες για να φτάσει. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί αυτό πολύ για καθόλου μας ακούνε. Καλά κάνεις, Χρυσάνθε, καλά κάνεις, καλά έκανες και το ανέφερες. Θες να... Τα φιλιά μου, τον Γιώργο, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, καλά έκανε και το ανέφερε ο Χρύσανθος. Άλλος, εντάξει, στον ραδιόφωνο είμαστε. Πολλοί ακούνε κιόλας και είναι καθοδόν. Σε Ηράκλειο δεν έχετε τέτοια προβλήματα με τον Ποντιλιάρη, με Γιώργο μου εσείς. Μια χαρά είστε. Όχι, όχι. Είμαστε μια χαρά. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα ξεκινάει λοιπόν. Το καλοκαίρι εσείς έχετε. Γίνει άλλη φάση εντελώς. Απλά γενικότερα στην Ολλανδία υπάρχει μια ταλαιπωρία και τις τελευταίες μέρες, και ειδικά σήμερα με τα αέρια που γίνονται, με τα ατυχήματα. Ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν σοβαρά τραυματίες στα ατυχήματα που γίνανε στον περιφερειακό. Εσύ πώς το περιμένεις το πρωτάθλημα, έχοντας πλέον εικόνα και από τις ομάδες, όσο μπορείς να έχεις και επαφές και με τους παράγοντες και όλα των ομάδων, περιμένεις ένα πρωτάθλημα το οποίο με τις ριζικές αλλαγές που του έγιναν, ότι θα σταθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι? Είναι ένα καινούριο φορμάτο, όπως είπαμε πριν, και έχουν μπει πολλές ομάδες τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Εγώ προσωπικά δεν τις ξέρω αγωνιστικά. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες τις οποίες έχουν κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Έχει ψηλά ομάδες με ψηλά budget. Έχει ομάδες που είναι πιο χαμηλά στη δυναμική τους και νομίζω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Νομίζω θα έχει κάποιες πολύ καλές ομάδες που θα ξεχωρίσουν από την αρχή και κάποιες ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή τους στην κατηγορία. Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι ομάδες, γιατί είναι και αυτή μια πολύ σημαντική ερώτηση, ο κόσμος βέβαια καμιά φορά δεν το σκέφτεται τόσο πολύ, αλλά είναι και αυτό σημαντικό για την ποιότητα και την βιωσιμότητα του πρωταθλήματος. Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι ομάδες θα είναι βιώσιμες οικονομικά, θα βγάλουν τη σεζόν. Γιατί είναι πολλές, τα έσοδα μειώθηκαν για όλες τις ομάδες, κυρίως στο τηλεοπτικό συμβόλαιο νομίζω. Τώρα δεν ξέρω με το στοίχημα τι ακριβώς σημαίνει. Φαντάζομαι ότι και εκεί θα επηρεάστηκαν τα ποσοστά τα οποία παίρνετε. Θα είναι βιώσιμο για όλους, πιστεύεις? Όχι. Ναι. Νομίζω βιώσιμο δεν ήταν ποτέ παρά μόνο την περσινή χρονιά, ναι. Το οποίο βοήθησε αρκετά τα χρήματα που πήραν οι ομάδες από το στοίχημα και το τηλεοπτικό συμβόλαιο, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο που είχαμε πάρει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Μην φανταστούμε για τρελά ποσά, για ποσά της τάξης των 400.000 ευρώ. Όταν σε μια ομάδα έχει μίνιμουμ προϋπολογισμό κοντά στα 700.000 ευρώ το μήνυμο που υπάρχει, καταλαβαίνετε το μέτρο σύγκρισης μεταξύ έσοδα και έξοδα. Φέτος τα πράγματα είναι τουλάχιστον 30-40% χαμηλότερα από ό,τι μπορώ να προβλέψω. Μακάρι να βγω ψεύτης και να είναι περισσότερο, αλλά δεν νομίζω. Ναι. Και
Η κατάσταση νομίζω ότι θα είναι δύσκολη για κάποιες ομάδες. Αυτή η καινοτομία με τις δεύτερες ομάδες του ΠΑΟΚ εδώ από τη Θεσσαλονίκη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, την υποδεχθήκατε θετικά? Πιστεύεις ότι θα είναι για καλό, για την εμπορικότητα του πρωταθλήματος? Είναι και αυτό κάτι καινούριο μέσα σε όλο? Έχει διάφορες αναγνώσεις αυτό το πρόβλημα. Αυτό Ναι. που με προβληματίζει είναι η συμπεριφορά αυτών των ομάδων στη διάρκεια του πρωταθλήματος και στο πόσο, επειδή έχουν την ευκαιρία να βάζουν και να βγάζουν ποδοσφαιριστές από την πρώτη ομάδα, πιστεύω ότι θα είναι σε κάποια παιχνίδια πάρα πολύ ισχυρές και σε κάποια παιχνίδια θα είναι η κανονική τους δυναμική. Μόνο αυτό με προβληματίζει και δεν λέω ότι θα το κάνουν επίτηδες ή θέλουν να βοηθήσουν κάποιον ή κάποιους να πάνε μπροστά ή να σωθούν στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Είναι η λογική που διέπει αυτή την συμφωνία συμμετοχής τους, ότι να μπορούν να προετοιμάζουν παίκτες από την πρώτη ομάδα που έρχονται από τραυματισμό, να έχουν κάποιους παίκτες που να μπορούν να βάζουν ανεξάρτητα ηλικίας και που θα δημιουργεί κάποιες ανισότητες. Αυτό στον αγωνιστικό τομέα. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι στις μέχρι τώρα συναντήσεις μας και στις μέχρι τώρα συζητήσεις που έχουμε κάνει και να είναι παρούσες οι τέσσερις ομάδες στα συμβούλια μας, θεωρώ ότι έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη όσον αφορά το να μας δώσουν το know-how και την εμπειρία τους όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω ότι όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων αυτών μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Ειλικρινά σας μιλάω ότι είναι χαρά μας να τους έχουμε όλους εκεί και η βοήθειά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί για τον Εργοτέλη, εγώ το έχω πει και άλλες φορές, είναι μια της, αν όχι μοναδική ομάδα, δεν ξέρω αν είναι κάποια άλλη, μην την αδικήσω κιόλας, θα πω μια της λίγες ομάδες της δεύτερης εθνικής που έχουν ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό μοντέλο τα τελευταία χρόνια και δεν παρεκκλίνουν από αυτό, βλέποντας μια χρονιά ενδεχομένως να μην τελειώνει όπως ακριβώς θα ήθελε, και συνεχίζει πάνω σε αυτό με ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου, με συγκεκριμένες αρχές. Όσοι έχουν δει τον Εργοτέλη νομίζω αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Κόντρα θα πω εγώ σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα γύρω σε μια Super League 1, όπου επειδή το συζητάμε και μεταξύ μας και με άλλους ανθρώπους που το έχουν συζητήσει το τελευταίο διάστημα, ειδικά τη φετινή σεζόν η ποιότητα έχει πέσει πάρα πολύ του προϊόντος. Αυτό το οποίο βλέπει ο κόσμος, το προϊόν το οποίο του πουλούν οι ομάδες, δεν είναι τόσο καλό. Και αυτό αποτυπώνεται και στην Ευρώπη κυρίως. Εγώ πιστεύω ότι η ποιότητα υπάρχει στους ποδοσφαιριστές. Αυτό που βλέπω να κυριαρχεί στα ελληνικά πρωταθλήματα και του Super League 1 και του Super League 2 είναι ο φόβος. Και είναι ο φόβος πρώτα των προπονητών μη χάσουν, γιατί ξεκινάνε όλοι από αυτό τον παράγοντα, ότι να μην χάσω γιατί αλλιώς κινδυνεύει η δουλειά μου. Ναι. Ξεκινάει από τους παράγοντες βασικά που πιέζουν τους προπονητές ότι δεν πρέπει να χάσουν σε καμία περίπτωση. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι το ποδόσφαιρο είναι και θέαμα και ότι χωρίς να υπάρχει θέαμα, αν δεν διασκεδάζεις, δεν έχει σημασία αν κερδίσεις ή χάσεις, αν δεν απολαμβάνεις αυτό που βλέπεις. Νομίζω ότι αν βλέπουμε τα παιχνίδια του Champions League, χωρίς να έχω δει καθόλου το παιχνίδι το Ατλέτικο Λίβερπουλ χθες το 2-3, ναι, αυτό νομίζω μόνο από το σκορ και από τη διακύμανσή του καταλαβαίνεις ότι ακόμα και αν έχεις χάσει, αν είσαι οπαδός του Ατλέτικου και έχεις χάσει, νομίζω ότι όλο το προϊόν και όλο αυτό που έχεις δει πληρώνοντας το εισιτήριο, νομίζω ότι σε αφήνει γεμάτο ότι την επόμενη φορά η ομάδα θα παίξει καλά και θα κερδίσει. Και δεν είναι αυτό το ότι κερδίζω από τύχη, από ένα στημένο, από μια στραβοκλωτσιά, από ένα λάθος που αντιπάλλον κέρδισα και είμαι ευχαριστημένος. Εμείς εδώ έχουμε μάθει, το έχω ξαναπεί, στα λίγα, είμαστε συνηθισμένοι στα λίγα και είμαστε συνηθισμένοι στο να μας αρέσει να χάσουμε έστω, να κερδίσουμε έστω και μισό μηδέν με αυτογκόλ, με πέναλτι, με δεν ξέρω και εγώ τι, μόνο να κερδίσουμε, χωρίς να μας ενδιαφέρει αν αυτό που είδαμε μας ικανοποιεί ή αν πιστεύουμε ότι παίζοντας καλά μπορούμε να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι, πάλι αποτύχει. Αγαπάμε περισσότερο την επιτυχία. Που θα παίξεις καλά. Δηλαδή. Όλοι την αγαπάμε, ναι, την επιτυχία. Ναι. Την επιτυχία όλοι την αγαπάμε. Ναι. Όλοι θέλουμε. Το θέμα είναι πώς φτάνεις στην επιτυχία. Ναι. Εγώ αυτό λέω, ότι στις 10 φορές που θα παίξεις, αν παίξεις καλά, τις 7 θα κερδίσεις. Τις 2 θα φέρεις στο παλιά, τη 1 θα χάσεις. Αν δεν παίξεις καλά, είναι το ανάποδο.
Μας αρέσει το ανάποδο. Προτιμούμε το ανάποδο και ας έρθει όπως έρθει. Και μετά φωνάζουμε και βρίζουμε γιατί δεν έπαιξε καλά η ομάδα και πότε θα παίξει και θα κερδίσει, δεν θα κερδίσει και ο προπονητής και. Ναι, κατάλαβα. Αλλά γενικότερα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εντάξει, είναι νομίζω πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Να αλλάξει λίγο η νοοτροπία όχι μόνο του προπονητή, αλλά και πρώτα νομίζω να αλλάξει η νοοτροπία των παραγόντων των ομάδων. Για να φτάσουμε ναι, σε σίγουρα. Αυτό το σημείο. Πρώτα είναι οι παράγοντες. Πρώτα είναι οι παράγοντες. Τι θέλουν οι παράγοντες, αυτοί που αποφασίζουν. Ναι. Γενικά πώς βλέπουν το ποδόσφαιρο και πώς το φαντάζονται να παίζει η ομάδα τους. Αν δώσουν να καταλάβουν στους προπονητές το πώς θέλουν να παίζουν οι ομάδες τους, τότε νομίζω ότι και ο προπονητής μπορεί να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του και να παρουσιάσει σύνολα τα οποία θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κόσμου. Δηλαδή βλέπουμε να πληρώνονται τεράστια συμβόλαια σε ποδοσφαιριστές ποιοτικούς. Όταν αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν τους αφήνεις να παίξεις, να παίξουν ποδόσφαιρο, και δεν λέω να παίξουν από την μπάλα και κάνετε μόνοι σας ό,τι θέλετε, αλλά να τους βάλετε σε ένα μοτίβο παιχνιδιού, σε μια κατάσταση στην οποία να την διδαχθούν πολλές φορές ξανά και ξανά και ξανά και να καταλάβουν και αυτοί τι θέλει ο προπονητής από αυτούς, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα και θα μπορέσουν να αποδώσουν και τα παιδιά καλύτερο ποδόσφαιρο. Μεγάλη κουβέντα γενικότερα αυτή. Δεν ξέρω αν θα μάλλον θα γίνει, αλλά οι παράγοντες, το ένα κακό των Ελλήνων παραγόντων είναι ότι περισσότερο τα τελευταία χρόνια ασχολούνται με τα εξωαγωνιστικά παρά με τα αγωνιστικά. Και αυτό νομίζω ότι έχει παίξει και αυτό το ρόλο του, ώστε να μειωθεί πολύ η ποιότητα του προϊόντος. Η ποιότητα σε μονάδες, όπως είπες και εσύ, υπάρχει. Το θέμα είναι η συνολική ποιότητα του προϊόντος όμως να ανέβει. Αλλά όταν ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο, εκτός το ποδόσφαιρο πλέον, όταν είσαι Έλληνας παράγοντας, φυσιολογικά θα παρασύρεις και την ποιότητα. Οι Έλληνες παράγοντες, η πρώτη και καλύτερη μεταγραφή τους είναι ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος, σε επικοινωνιολόγος, τα πάντα αυτά, ναι. Αυτά. Ο επικοινωνιολόγος, η δουλειά σας, ας πούμε, πώς παρουσιάζετε την ήττα, πώς παρουσιάζετε την νίκη. Αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω η επικοινωνία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, περισσότερο από αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Θα σου ζητήσω το κλείσιμο κανένα σχόλιο για τον Άρη. Τον ξέρεις τον Άρη, έχεις δουλέψει τον Άρη, την παρακολουθείς την ομάδα. Πώς την βλέπεις μέχρι στιγμής, σε ένα περίεργο ξεκίνημα και φέτος? Ναι, είναι περίεργο. Νομίζω ότι περίεργο το κάνουν πιο πολύ οι μείον 6. Ναι. Βαθμοί που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή και την αφήνει πίσω. Πιστεύω ότι αν είχε η ομάδα τους 6 βαθμούς αυτή τη στιγμή και η γκρινιά θα ήταν λιγότερη και τα πράγματα θα ήταν πιο ήρεμα. Έχει πάρα πολλούς παίκτες η ομάδα. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ είναι τεράστιο για τα δεδομένα του Άρη. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο ρόστερ που, όσο θυμάμαι εγώ, έχει η ομάδα. Έβλεπα προχθές τη σύνθεση και τους παίκτες που ήταν στον πάγκο. Αποστολή. Ναι. Και αυτούς που έλειπαν. Και ήταν δύο ενδεκάδες πάρα πολύ δυνατές που μπορούσαν να ανταγωνιστούν εύκολα. Και αυτοί οι παίκτες αν έπαιζαν μέσα το παιχνίδι. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω ότι πρέπει να είσαι μέσα και να παρακολουθείς την προπόνηση, να παρακολουθείς γενικά την ομάδα από μέσα για να μπορέσεις να εκφέρεις γνώμη, το να εκφέρεις άποψη βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα την Κυριακή στο παιχνίδι, νομίζω περιέχει ένα ρίσκο το οποίο δεν μπορείς να το πάρεις εύκολα. Mm. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα και αν έρθουν 1-2 νικηφόρα αποτελέσματα θα λυθούν, που λένε, τα πόδια τους, θα αναπνεύσει καλύτερα και ο προπονητής που να πιέζεται αυτή τη στιγμή χωρίς λόγο. Για να φύγει, ναι, χωρίς λόγο. Και να αποδώσουν όλοι τα μέγιστα που μπορούν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Να σε αφήσουμε στο ηλιόλουστο Ηράκλειο. Ηλιόλουστο δεν είναι. Ηλιόλουστο. Ναι, ηλιόλουστο είναι με λίγο αέρα. Πάντα. Μόνο όταν ερχόμαστε εμείς βρέχει και φυσάει. Τι να πω. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Η δουλειά μας έγινε. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα και καλή αρχή. Να ευχηθούμε και στην Super League 2 την επόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος του Τζάρης, ο γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Εργοτέλης.